Πάφθηκε από τα καθήκοντα του ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής μετά την υπόθεση εμπορίας βρεφών στα Χανιά. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με την υπογραφή του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σχετίζεται με την προκαταρκτική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και στην οποία έχει κληθεί ο κύριος Βραχνής να δώσει ανομωτή κατάθεση για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος. Κλονίζεται κάπως η εμπιστοσύνη των ζευγαριών που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, πιστεύετε, απέναντι στους γιατρούς και στον χώρο των γιατρών? Όχι, πιστεύω ότι όποιος πραγματικά θέλει να κάνει παιδί θα το κάνει, ανεξαρτήτου συνθήκων. Σαφέστατα πρόκειται για μια υπόθεση με απίστευτες παραμέτρους και μια κοινωνική διάσταση που σοκάρει. Με μια σειρά από εξωσωματικές που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν και ένα σύνολο γυναικών που περίμενε συγκεκριμένες ημερομηνίες να γίνεται αυτή την ώρα προσπάθεια μέσω της Εθνικής Αρχής να προχωρήσουν κανονικά. Τουλάχιστον αυτές που είχαν προγραμματιστεί. Το γεγονός είναι τώρα αυτές οι γυναίκες και τα παιδιά που κυοφορούν, τι θα απογίνουν. Θα έπρεπε κάτι να υπάρχει, μια ανακοίνωση, κάτι. Την ίδια ώρα κάποιες άλλες γυναίκες, από αυτές που χρησιμοποιούνταν για να έρθουν στον κόσμο παιδιά, με εντολή του εισαγγελέα βρίσκονται στο νοσοκομείο Χανίων. Η μία με το 10 ημερών νεογνώτης που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών, και η δεύτερη, η οποία το βράδυ της Πέμπτης γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι. Προφανώς και για τα δύο νεογνά δεν θα προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία αναδοχής ή υιοθεσίας που είχε ενδεχόμενα συμφωνηθεί μέσω του κέντρου και θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, πάντα με επίκεντρο τη φροντίδα των γυναικών και των παιδιών τους. Φυσικά είναι σοκαριστικό. Οτιδήποτε γίνεται και έχει σχέση με τα παιδιά είναι σοκαριστικό. Πάντως, τόσο για τον 73χρονο ιδιοκτήτη και γυναικολόγο, όσο και για τους 8 ακόμη συλληφθέντες που οδηγούνται αύριο για να απολογηθούν, το κατηγορητήριο είναι βαρύ. Με κατηγορίες όπως εγκληματικής οργάνωσης, εμπορίας βρεφών και οαρίων και παράνομων υιοθεσιών. Με την υπόθεση επί της ουσίας ακόμη να μην έχει κλείσει, καθώς η έρευνα έχει εκταθεί εκτός από τις παρένθετες μητέρες και τις συνθήκες εξαναγκασμού όπως περιγράφεται, και σε εικονικές ιατρικές πράξεις, εξαπατήσεις ζευγαριών και μια σειρά από άλλες παραμέτρους που προκύπτουν και που όπως γίνεται αντιληπτό απαιτούν ενδελεχή έρευνα, ειδικά αν υπολογίσει κανείς ότι το κέντρο λειτουργεί εδώ και μια περίπου 20ετία. Το να μην βοηθάμε γυναίκες που θέλουν να κάνουν παιδιά, πρέπει να δούμε πού τοποθετούμε τον εαυτό μας σαν χώρα, σε ποια κατηγορία χωρών θέλουμε να μπούμε. Στην από εδώ που αυτό το κάνουμε δύσκολο ή στην από εκεί που το κάνουμε εύκολο. Βλέπουμε αλλαγές σε όλο τον πλανήτη σε αυτό το ζήτημα. Εμείς με ποια μεριά θέλουμε να πάμε? Από την άλλη, σχόλια έχει προκαλέσει το κύμα συμπαράστασης προς το μεευτήρα και ιδιοκτήτη του κέντρου. Μάλιστα, το πρωί της Κυριακής έχει αυθόρμητα προκύψει ένα κάλεσμα για συμμετοχή σε συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια. Όλα αυτά την ώρα που κάποιες άλλες γυναίκες σε κάποια σπίτια, σε κάποια δωμάτια και όπως όλα δείχνουν πιθανότατα εξαναγκαζόμενες, περίμενα να γεννήσουν για να δοθεί το παιδί τους σε οικογένειες μέσω παράνομης διαδικασίας υιοθεσίας. Δεν το θεωρώ ότι είναι σωστό αυτό. Δεν το θεωρώ γιατί δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας να δίνουν τα παιδιά.